Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψε σήμερα Τρίτη πως η Ρωσία έχει αναπτύξει περιχητικά όπλα με μέγιστη ταχύτητα η Νιαμαχ. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Ρώσο πρόεδρο, τα συγκεκριμένα υπερόπλα που θα εμφανίσει η Μόσχα στο εγγύ μέλλον αποτελούν την απάντηση της Μόσχας στο ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, μιλώντα σε ειδικούς, υποστήριξε πως η ανάπτυξη περιχητικών πυράβλων είναι η απαραίτητη απάντηση στις ενέργειες τη Δύσης. Έχουμε πραγματοποιήσει δοκιμέ με επιτυχία και από την αρχή του έτου θα οπλιστούμε με νέου υπερηχητικού πυράβλου ταχύτητα σε νέα μάχ που θα έχουν βάσει τη θάλασσα, είπε ο Πούτιν, σημειώνοντα πω η απάντησή του αποτελεί απάντηση στι ενέργειε του ΝΑΤΟ που αποτελούν απειλή για τη Ρωσία. Ενώ πρόσθεσε, παρά τι εκκλήσει μα σε Ρουμανία και Πολωνία να μην το κάνουν, τι συνέβη. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Ω απάντηση, αναγκαστήκαμε, θέλω να το τονίσω αυτό, αναγκαστήκαμε να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε υπερηχητικά όπλα. Αυτή είναι η απάντησή μα. Νωρίτερα το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι τα ραντάρ εντοπίζουν πάνω από 50 αεροσκάφη και ντρόνς του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της χώρας κάθε εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν έχει αποκαλύψει πως κοντά στην ολοκληρωσή τους βρίσκονται και οι δοκιμέ των υπερηχητικών πυράβλων ζυρκών.